Ορκίζομαι να είναι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και να εκπληρώνω. Και να εκπληρώνω. Τιμίως και ευσυνειδήτως. Τιμίως και ευσυνειδήτως. Τα καθήκοντά μου. Τα καθήκοντά μου. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω εις το Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούω εις το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να εκπληρώνω. Και να εκπληρώνω. Τιμίως και ευσυνειδήτως. Τιμίως και ευσυνειδήτως. Τα καθήκοντά μου. Τα καθήκοντά μου. Η ορκομοσία λοιπόν, ο όρκος που δίνουμε σήμερα, η αιρετή της αυτοδιοίκησης του Δήμου Αρισαίου, δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Είναι όρκος που από τα ίδια του τα λόγια δείχνει ότι υπηρετεί αρχές και αξίες. Βεβαίως, οι συμπολίτες με την ψήφο τους μας κατέταξαν με το ρόλο του ο καθένας. Είμαι απόλυτα βέβαιος και νομίζω ότι εκφράζω και τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης που πριν λίγο χαιρέτησαν την εκδήλωση, ότι όλοι μας, ο καθένας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, θα τιμήσουμε την ψήφο των συμπολιτών μας για να μπορέσουμε να πάμε ένα επίπεδο παραπάνω του Λάρισα που αγαπάμε όλοι. Θέλω λοιπόν με μέγιστο στόχο την ενότητα της πόλης, την οποία και προεκλογικά φέρει ως βασικό μότο, να χρησιμοποιήσω την έκφραση που έλεγε ο Κώστας χθες, λοιπόν, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, λοιπόν, την ενότητα της πόλης πρέπει να την υπερασπίσουμε όλοι μαζί και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Είναι ο γνώμονας για το καλό της. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Θέλω λοιπόν σε αυτό το νέο περιβάλλον που είδα την κριτική που υπάρχει για τούτα ή για άλλα των νομοθετημάτων που υπήρξαν. Εμείς έχουμε ένα χρέος, όλοι μας. Τις αντιλήψεις που εκφράσαμε όλοι μας στο παρελθόν. Ως Δημοτική Αρχή που είχε την αυτονομία και τη δυνατότητα να περνά ό,τι ήθελε. Ή τη στάση της αντιπολίτευσης να κάνει κριτική πολλές φορές όχι τυπημένη, οφείλουμε όλοι μας να το ξεπεράσουμε. Να πάμε σε διαδικασίες σύνθεσης που επιβάλλονται από το νέο νομοθετικό καθεστώς της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε να έχουμε και σωστούς προϋπολογισμούς, αξιόπιστους κατά τα όλα, λοιπόν και σε έργα που πρέπει να γίνουν στην πόλη. Προς αυτή την κατεύθυνση είμαι βέβαιος ότι όλοι έτσι θα κινηθούν. Και οι όποιες υπερβολές υπάρξουν, νομίζω ότι θα βγει η ώρα για αυτές να πάνε πίσω. Θέλω λοιπόν κλείνοντας αυτή τη στιγμή και βάζοντας πρώτα απ' όλα τα μέγιστα της πόλης, να πω ότι ορκίζομαι για τη νέα θητή και εγώ και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και νομίζω ότι εκφράζω όλους λέγοντας αυτό, να υπηρετήσουμε αρχές και αξίες. Αρχές και αξίες για το Δήμο μας, αρχές και αξίες για την πατρίδα μας. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τους πάντες, τους φορείς ξεκινώντας από κάτω, τους απλούς πολίτες, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους τοπικούς κοινοτικούς συμβούλους, οι οποίοι και αυτοί έβαλαν το δικό τους λιθάρι στην υπόθεση που περιέγραψε. Και να πω ότι για μένα είναι ύψιστο καθήκον να είμαι δήμαρχος όλων των Λαρισαίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ καλή και δημιουργική θητεία σε όλους τους κοινοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων. Και βεβαίως στον δήμαρχο, στον κύριο Απόστολο Καλογιάννη, να ευχηθώ στη νέα θητεία, στη νέα δημοτική περίοδο, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να πάει τη Λάρισα από σένα. Το ευχόμαστε ως παράταξη από καρδιάς, γιατί η Λάρισα είναι το σπίτι μας. Εμείς, από τη θέση της σύζωνος αντιπολίτευσης, θα τιμήσουμε την εντολή που λάβουμε από τους πολίτες και το μεγάλο ποσοστό που λάβουμε στις δημοτικές εκλογές. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ασκήσουμε σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση, συνενώντας σε όλα τα θέματα που πάνε την πόλη μας μπροστά και διαφωνώντας εκεί που νομίζουμε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές. Θα σταθούμε και στη νέα θητεία, η εκλεγμένη με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης, μέσα και έξω από τα συμβούλια, δίνοντας μάχη για τα πραγματικά συμφέροντα του λαού, στηρίζοντας τους αγώνες και τις δίκαιες διεκδικήσεις του, σαν γνήσια λαϊκή αντιπολίτευση.
θέλουμε ένα Δήμο που θα δίνει ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, με διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις του. Εμείς θέλουμε ένα μήνυμα συνεργασίας για μια σύγχρονη πόλη, με πρωτοπορίες και καινοτομίες, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά για τους δημόσιους. Για εμάς, ο Δήμος της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας θα πρέπει να έχει σχέδιο, συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα αναπτυχθεί η πόλη τα επόμενα 20 και 30 χρόνια. Για το πώς θα μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε οι νέοι του να μείνουν στην πόλη, να δημιουργήσουν ή να βρουν δουλειές, να δημιουργήσουν οικογένειες. Αλλά και για το πώς θα μπορέσει η πόλη μας να γίνει μια πραγματικά αξιοποιητική πόλη. Ο στόχος είναι η αποτελεσματικότητα. Και αν με επιτρέπω συγχωρημένος, θα χρησιμοποιήσω μία ρίξη του Καρπομαθαίου που κλείσαμε κατά λύση να πληρώσει. Δεν ήθελα να κρεμίσουμε, αλλά ήθελα να συμπληρώσουμε αυτό το έργο για τη Λάρισα, την πόλη όλων μας. Την πόλη που την πονάμε όλοι μας. Και γι' αυτή πρέπει να γνωριζόμαστε.